Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο το οποίο μου ζητήσατε πάρα πολλά άτομα. Με σπαμάρατε ανελέητα με αυτό το, για αυτό το βίντεο. Θέλατε πάρα πολύ να σας απαντήσω τι ακριβώς συμβαίνει κτλ. Οπότε το έκανα και αυτό το βίντεο φυσικά δεν είναι άλλο από το να συζητήσουμε μερικά πράγματα για την Team of the Year. Λοιπόν, έφαγα τρομερό σπαμάρισμα και στο YouTube και στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram, οπότε αποφάσισα, επειδή είδα ότι είστε πολλοί αυτοί που δεν ξέρετε αρκετά πράγματα, να σας εξηγήσω ακριβώς αυτά που θυμάμαι εγώ από το FIFA 17 από όλη την Team of the Year και γενικότερα από την εμπειρία μου με την Team of the Year. Λοιπόν, αρχικά να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί κάποιοι το έχετε μπερδέψει στο μυαλό σας. Άλλο πράγμα η Team of the Year, άλλο πράγμα η Team of the Season. Η Team of the Year βγαίνει παραδοσιακά τον Ιανουάριο και αφορά την καλύτερη εντεκάδα με βάση την απόδοση όμως των παικτών της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή η Team of the Year που θα βγει φέτος, που θα βγει φέτος στο παιχνίδι, που θα βγει τώρα τις επόμενες εβδομάδες λογικά ή αν όχι αύριο, θα τα πούμε σε λίγο, θα αφορά τους παίκτες με βάση όμως την απόδοσή τους για πέρσι. Η Team of the Season αντιθέτως, η οποία βγαίνει στο τέλος του παιχνιδιού, βγαίνει εκεί κοντά στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, αφορά την απόδοση των παικτών κάθε εντεκάδα από την Team of the Season, γιατί η Team of the Year είναι μία ομάδα, είναι μία εντεκάδα. Η Team of the Season βγαίνουν από τα διαφορετικά πρωταθλήματα και αφορά τις εντεκάδες με βάση την απόδοση των παικτών την τρέχουσα χρονιά, δηλαδή την χρονιά που διανύουμε ήδη. Δηλαδή φέτος έτσι όπως παίζει για παράδειγμα ο Ζαλά, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ζαλά έτσι όπως παίζει θα πάρει σίγουρα Team of the Season για το πρωτάθλημα της EPL. Οπότε Team of the Year είναι η καλύτερη εντεκάδα των παικτών από όλα τα πρωταθλήματα με βάση την περσινή τους απόδοση και Team of the Season είναι οι εντεκάδες που θα βγουν που βασίζεται στην απόδοσή τους για την χρονιά που ήδη διανύουμε, δηλαδή για την τρέχουσα χρονιά. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, Team of the Year βγαίνει τώρα, η Team of the Season στο τέλος του παιχνιδιού. Τώρα γενικότερα για την Team of the Year. Η Team of the Year είναι η ομάδα η οποία βγαίνει παραδοσιακά στο FIFA όποτε ανακοινώνεται και ουσιαστικά από την Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, της FIF Pro, FIF Pro δηλαδή, η οποία ανακοινώνεται σε ένα συγκεκριμένο γκαλά το οποίο γίνεται για να ανακοινωθούν ουσιαστικά για να ανακοινωθεί αυτή η ομάδα και για να γίνουν γενικότερα και άλλες ανακοινώσεις για το ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν το γκαλά παραδοσιακά γινόταν τον Ιανουάριο και η EA το είχε σχεδιάσει έτσι και πάντοτε μόλις έβγαινε τον γκαλά, ακριβώς την επόμενη μέρα ή τις επόμενες μέρες ανακοίνωναν και την Team of the Year. Φέτος όμως άλλαξε αυτό το πράγμα και τον γκαλά μεταφέρθηκε πολύ πιο πίσω. Τον γκαλά έγινε τον Οκτώβριο. Κάπου 23, 25, 28 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε άλλαξε αυτό τελείως. Πήγαμε 2 με 3 μήνες πίσω και αυτό άλλαξε και τα σχέδια της EA. Η οποία προφανώς και δεν ήθελε να χαλάσει το event της Team of the Year, γιατί για μένα είναι η κορυφαία στιγμή για το παιχνίδι, γιατί είναι η καλύτερη εντεκάδα σε χρονική στιγμή η οποία. Το παιχνίδι ακόμα είναι στα ντουζένια του, δηλαδή τώρα τον Ιανουάριο είναι στα ντουζένια του. Οπότε η EA δεν ήθελε να την βγάλει την Team of the Year. Είχε βγάλει και ανακοίνωση ότι δεν θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο οι παίκτες από την Team of the Year. Η Team of the Year θα ανακοινωθεί αργότερα. Και λογικά όλοι εκτιμούμε ότι η Team of the Year θα βγει ή αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα η Team of the Year να βγει αύριο, τη Δευτέρα. Αλλά αυτό δεν είναι και πάλι σίγουρο, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Γενικότερα η EA από ό,τι έχω καταλάβει φέτος ήθελε να αλλάξει λίγο το τροπάριο, γιατί οι παίκτες που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Team of the Year από τον Γκαλά με βάση τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δηλαδή που ψηφίζουν είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή βγαίνει συνέχεια ο Ρονάλντο, συνέχεια ο Μέση, καλά αυτοί και πάλι θα βγουν, αλλά βγαίνουν παίκτες τύπου Κρος, Ινιέστα, παίκτες τους οποίους δηλαδή στο FIFA δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή ο Ινιέστα και ο Κρος με το pace που έχουν και γενικότερα με τα υπόλοιπα στατιστικά δεν είναι παίκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται. Οπότε υπάρχει φημολογία ότι η EA μπορεί να βγάλει μια Team of the Year η οποία βασίζεται σε ένα community vote. Community vote σημαίνει να ψηφίζουν τα άτομα από το community. Δηλαδή αν μπείτε στη σελίδα της FIFA τώρα μπορείτε να ψηφίσετε την εντεκάδα που θέλετε εσείς. Είναι συγκεκριμένοι παίκτες, νομίζω είναι 55 παίκτες από τους οποίους μπορείτε να διαλέξετε την εντεκάδα σας. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να πάτε να το κάνετε. Στη σελίδα της FIFA λέει ότι αυτή η ψηφοφορία τελειώνει στις 11 Ιανουαρίου. Αν βασιστούμε σε αυτό και η ψηφοφορία τελειώσει στις 11 Ιανουαρίου, θεωρητικά δεν μπορεί να βγει αύριο η Team of the Year. Αν η EA Sports βασιστεί σε αυτήν την ψηφοφορία, δεν θα βγει αύριο η Team of the Year. Νομίζω ότι την Πέμπτη πρέπει να είναι 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετά, μόλις κλείσει το voting, η EA να ανακοινώσει την Παρασκευή την Team of the Year και οι παίκτες να είναι διαθέσιμοι από Δευτέρα.
Γενικότερα δεν είναι σίγουρο αυτό και υπάρχει φημολογία, ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα για τις ημερομηνίες. Υπάρχει πιθανότητα για αύριο, υπάρχει πιθανότητα και από την άλλη εβδομάδα. Τώρα γενικότερα, μόλις κυκλοφορεί, τι παίζει με το event για το FIFA, ασχέτως της ημερομηνίας που θα βγει η Team of the Year. Είναι το μεγαλύτερο event όπως σας είπα για το παιχνίδι, έρχεται στην καλύτερη χρονική στιγμή του παιχνιδιού και είναι διαθέσιμοι 11 παίκτες οι οποίοι έχουν μαύρες μπλε κάρτες. Είναι μαύρη παύλα μπλε, είναι μπλε σκούρη ουσιαστικά με μαύρα διακριτικά πάνω η κάρτα. Ουσιαστικά να σας πω και κιόλας ποια είναι η ομάδα που βγήκε από τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είναι αυτή που βλέπετε δίπλα μου. Και είναι στο τέρμα. Το είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, αλλά τότε ήμασταν πολύ λιγότεροι subscribers, οπότε το ξαναλέω τώρα. Όπως βλέπετε λοιπόν, οι παίκτες είναι ο Μπουφόν, είναι ο Μπονούτς στην άμυνα με τον Ράμος, οι ακραίοι μπακ Άλβες και Μαρσέλο. Στο κέντρο είναι ο Κρός, ο Ινιέστα και ο Μόντριτς. Και στην επίθεση φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέση και ο Νεϊμάρ. Πέρυσι είχε βγει ο Σουάρες. Και ο Ρονάλντο είχε πάρει left wing κάρτα και ο Σουάρες striker, όπως πάντα, και ο Μέση right wing. Φέτος υπάρχει φημολογία ότι ο Ρονάλντο μπορεί να πάρει striker κάρτα, επειδή θα είναι ο Neymar ως left wing. Αυτό βέβαια δεν είναι σίγουρο, γιατί στο FIFA 16 Team of the Year είχε πάρει και ο Cristiano Ronaldo και ο Neymar left wing κάρτα. Δεν είχαν δώσει δηλαδή striker σε κάποιον από τους δύο, λογικά στον Ρονάλντο. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς και τη θέση που θα βγει ο Ρονάλντο. Γενικότερα πάντως αυτή είναι η Team of the Year όπως αποφασίστηκε από τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τώρα θα δούμε για εμάς ποια θα βγει. Γενικότερα τώρα για το event κυκλοφορούν, ανοίγονται πάρα πολλά πακέτα. Υπάρχουν lightning rounds με πάρα πολλά πακέτα, με πολλές προσφορές, όχι σε χαμηλότερη τιμή. Βγαίνουν απλά περισσότερα packs στο store, στα promo packs, για να ανοίξουν οι παίκτες και να βγάλουν φυσικά αυτούς τους 11 παίκτες, τους πολυπόθητους 11 παίκτες που είναι μες στην 11άδα. Γενικότερα η πιθανότητα είναι πολύ μικρή. Εγώ από το FIFA 16 που είχα προλάβει ελάχιστα την Team of the Year τον Ιανουάριο, και πέρυσι το FIFA 17 που είχα ανοίξει αρκετά πακέτα, δεν κατάφερα να βγάλω παίκτη της Team of the Year. Είναι πολύ δύσκολο γενικά. Γι' αυτό και τώρα έχω μαζέψει κάποια πακέτα όπως σας είπα, για να κάνουμε ένα pack opening. Μπας και έχουμε κάποια ελπίδα να βγάλουμε κάποιον παίκτη, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Γενικότερα υπάρχουν λοιπόν packs συνέχεια στο store, στα promo packs. Λογικά θα υπάρχουν daily gifts. Λογικά, πέρυσι είχε γίνει αυτό, αλλά όπως σας είχα πει και στα food μας περίμενα ότι θα γίνει και δεν έγινε τελικά, οπότε δεν θέλω να σας υποσχεθώ κάτι. Υπάρχει πιθανότητα για daily gifts πάλι να τα παίρνετε μέσω του web app, όπως σας είχα εξηγήσει και από το companion app, αλλά δεν είναι σίγουρο, οπότε μην το δένετε κόμπο. Θα υπάρχουν σίγουρα κάποια SBC. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει φέτος η EA κάτι και αν βασιστεί η Team of the Year σε κάποια στο community voting. Μήπως βγάλουν και κάποιους ακόμη παίκτες ως SBC. Το θεωρώ απίθανο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορούν να το κάνουν κάπως έτσι τα SBC. Γενικότερα η EA φυλάει πάρα πολύ καλά το event της Team of the Year, γιατί είναι το κορυφαίο event για το παιχνίδι, όπως σας ξαναλέω. Και θέλει ένα τέλειο αποτέλεσμα και δεν θέλει να απογοητεύσει τους fans. Οπότε ελπίζω να κάνει καλά τη δουλειά της EA σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα τώρα, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ, γιατί είχα πει στα προηγούμενα βίντεο μου ότι θα τα ανοίξω όταν θα είναι όλη η 11άδα διαθέσιμη. Η Team of the Year δεν είναι όλη η 11άδα διαθέσιμη από την αρχή. Οι παίκτες βγαίνουν σταδιακά. Πέρυσι το FIFA 17 ξεκίνησαν από τους επιθετικούς. Για δύο ημέρες νομίζω ήταν διαθέσιμοι οι επιθετικοί, Σουάρες, Μέση και Ρονάλντο. Για άλλες δύο ημέρες ήταν διαθέσιμοι οι παίκτες του κέντρου, Μόντριτς, Ινιέστα και Κρός. Και την τρίτη μέρα ήταν διαθέσιμη η αμυντική και ο τερματοφύλακας. Δηλαδή ο Νόιερ, ο Άλβες, ο Μαρσέλο, ο Ράμος και ο Πικέ για πέρσι. Οπότε ξεκίνησαν με τους επιθετικούς, μετά με τους μέσους, μετά με τον τερματοφύλακα και την άμυνα. Και στο τέλος Παρασκευή, όταν έφτασε η Παρασκευή, δηλαδή ξεκίνησαν από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ήταν σταδιακά διαθέσιμοι οι παίκτες. Και Παρασκευή μέχρι Κυριακή βράδυ, νομίζω, ή μέχρι Δευτέρα βράδυ. Κάπου εκεί ένα τρίμερο ήταν διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες στα packs. Οπότε εγώ τα πακέτα μου θα τα ανοίξω όταν θα είναι όλοι οι 11 διαθέσιμοι. Μην βιαστείτε, αν έχετε κρατήσει πακέτα, μην βιαστείτε να τα ανοίξετε όταν θα είναι διαθέσιμοι μόνο οι 3 παίκτες, 3 επιθετικοί, 3 μέση και μετά η τετράδα της άμυνας με τον Νόιερ. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάλετε, ας πούμε, αν κυνηγάτε 3 παίκτες, είναι πιο δύσκολο να πιάσετε τον έναν. Ενώ αν κυνηγάτε 11, είναι κάπως πιο εύκολο. Γενικότερα είναι πολύ απίθανο να βγάλεις ένα τέτοιο παίκτη, αλλά υπάρχει αυτή η ελάχιστη πιθανότητα. Για αν είναι διαθέσιμοι και οι 11, οπότε μην βιαστείτε να ανοίξετε τα packs σας όταν θα είναι διαθέσιμοι μερικοί παίκτες. Να περιμένετε όταν θα είναι όλοι οι 11 διαθέσιμοι. Εγώ αυτό θα κάνω τουλάχιστον. Οπότε αυτά γενικότερα για την Team of the Year. Περιμένουμε και την απάντηση της EA. Λέγαν πάρα πολύ ότι θα βγει αύριο η Team of the Year. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγει αύριο, μετά από το voting που είδα που γίνεται στη σελίδα της FIFA. Λογικά
που τελειώνει την Πέμπτη, πέφτει και τέλεια για να το ανακοινώσει η EA την Παρασκευή και να είναι διαθέσιμη από Δευτέρα. Οπότε θα δούμε. Γενικότερα αυτά για την Team of the Year, είναι ένα πολύ ωραίο event, ελπίζω να υπάρξουν ωραία SBC φέτος, ελπίζω να δώσουν και τα daily gifts για την Team of the Year και ελπίζω να δώσουν και ωραία packs, να δώσουν και ultimate packs στο store, αν και γενικότερα εγώ όπως ξέρετε από το... Από το account μου είχα πει ότι δεν θα βάλω FIFA points, οπότε δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω coins για να ανοίξω κάποιο pack. Ίσως να έχουμε κάποια ελπίδα από τον draft να βγάλουμε κάποιο καλύτερο pack. Γενικότερα πάντως θα φυλάω, εμάς μας βολεύει να ανακοινωθεί η Team of the Year στο τέλος αυτής της εβδομάδας, γιατί θα έχουμε πάρει και τα rewards και θα έχουμε πάρει και τα rewards και της επόμενης εβδομάδας όταν θα είναι διαθέσιμη όλη η εντεκάδα. Οπότε μας βολεύει αυτό. Θα κερδίσουμε και ένα Weekend League ακόμη, αν καταφέρω να τερματίσω από Gold 1 και πάνω που έχει τα Jumbo Rare Players Pack. Επίσης, αυτό που ξέχασα να πω και γίνει το πιο σημαντικό που πιστεύω σας απασχολεί τους περισσότερους, είναι ότι ναι, κατά τη διάρκεια της Team of the Year υπάρχει Market Crash. Και υπάρχει Market Crash και είναι λογικό αυτό γιατί ανοίγονται πάρα πολλά πακέτα. Νομίζω είναι η στιγμή που ανοίγονται τα περισσότερα πακέτα στο παιχνίδι, γιατί όλοι έχουν αυτή την ελπίδα να πιάσουν έναν παίχτη από την Team of the Year. Οπότε ναι, θα ανοιχτούν πάρα πολλά packs και θα υπάρξει Market Crash. Απλά το θέμα είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι πότε θα βγει η Team of the Year, ούτως ώστε να πουλήσετε την ομάδα σας. Δηλαδή μπορεί να βγει αύριο, μπορεί να βγει και την άλλη εβδομάδα. Πιθανότητες δείχνουν την άλλη εβδομάδα, αλλά και αύριο υπάρχει πιθανότητα. Οπότε είναι γενικότερα, δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα βγει. Οπότε θα υπάρξει Market Crash όμως, να το ξέρετε αυτό. Λογικά θα υπάρξει ένα Market Crash το οποίο θα είναι αρκετά ικανοποιητικό για αυτούς που θέλουν να αγοράσουν ευθυνότερα τους παίκτες. Οπότε να το έχετε στο μυαλό σας. Αν θέλετε να πουλήσετε τις ομάδες σας, ok, είναι στο δικό σας χέρι, εγώ δεν σας προτείνω κάτι τέτοιο. Καλύτερα είναι να έχετε κρατήσει τα coins και να αγοράσετε όταν θα υπάρξει το Market Crash της Team of the Year. Θα υπάρξει Market Crash. Μην περιμένετε κάτι τρελό, αλλά θα υπάρξει ένα Market Crash το οποίο θα βοηθήσει τις τιμές στο market να πιεστούν προς τα κάτω. Οπότε αυτά, ελπίζω να απάντησα στα περισσότερα ερωτήματά σας για την Team of the Year. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν το έχω απαντήσει, βασικά αν έχετε κάποια απορία, αφήστε την κάτω από το βίντεο σας σχόλιο. Και αν είναι σημαντικό, εγώ είτε θα απαντήσω στο σχόλιο και θα το κάνω pin, είτε θα απαντήσω σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο. Οπότε αυτά, θα υπάρξει Market Crash, περιμένουμε πώς και πώς τους παίκτες, ελπίζουμε σε Daily Gifts. Θέλουμε να μάθουμε και ποια θα είναι σίγουρα η εντεκάδα που θα κυκλοφορήσει στο παιχνίδι. Ελπίζουμε σε καλά και ενδιαφέροντα squad, SBCs. Οπότε αυτά γενικότερα για την Team of the Year. Όπως σας είπα, αν έχετε απορία αφήστε την κάτω στα comments. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι για να βλέπετε φυσικά και τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσω. Και εμείς μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά, να περνάτε πάντοτε όμορφα.